Αναφίβολα, το διαμάντι της Μαύρης Θάλασσας είναι η πόλη της Τραπεζούντας. Και εμείς είμαστε σήμερα εδώ για να περιπλανηθούμε στην ιστορία της και στα σοκάκια της. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας και στην όμορφη Τραπεζούντα. Η Τραπεζούντα είναι μια πόλη η οποία συνδυάζει πολιτισμό, συνδυάζει έντονες γεύσεις, αρώματα Ανατολής και ένα κοσμοπολίτικο χαρακτήρα. Θα ξαναγηθούμε σήμερα στην πόλη αυτή και δεν θα μιλήσω εγώ, αλλά η διδάκτορ λαογραφίας Μυροφόρα Ευσταθιάδου που θα μας πει για την ιστορία της πόλης, αλλά και για το τι θα πρέπει να δούμε σε αυτή την πόλη. Μια ξενάγηση στην Τραπεζούντα δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, γιατί πέρα από τα ιστορικά στοιχεία και τη βιβλιογραφία που υπάρχει, υπάρχουν και τα μνημεία σήμερα που μαρτυρούν την ιστορία αυτής της πόλης, μνημεία που μαρτυρούν κυρίως την βυζαντινή της ιστορία. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στην αρχαιότητα η Τραπεζούντα ονομαζόταν Ιζωνής, ο μικρογιώτα ωμέγα γιώτα, και αν περάσουμε στους αιώνες, τον 4ο αιώνα κόβει το δικό της νόμισμα. Κατά το Βυζάντιο ήταν ένα θέμα του Βυζαντίου, αλλά χρονιά ορόσημο για την Τραπεζούντα ήταν το 1204, όταν πολλές οικογένειες από την Κωνσταντινούπολη μεταφέρονται στην Τραπεζούντα λόγω των σταυροφοριών. Και το 1204 ο Αλέξιος Κομνηνός μαζί με τον αδερφό του Δαβίδ ιδρύουν την περίφημη Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας. Από τότε και μετά είναι η πρώτη πόλη της Ανατολής και στο εμπόριο και στα γράμματα. Η Τραπεζούντα και το λιμάνι της ήταν το φυσικό τέλος του εμπορίου. Ήταν η πύλη του μοναδικού δρόμου που ένωνε την Περσία με την Κωνσταντινούπολη και την Ευρώπη, ήταν το τέλος του περίφημου δρόμου του μεταξιού, που λέγεται και σήμερα Ιππέκ Ιωλού, όπου κατέφθαναν καραβάνια από καμήλες που πολλές φορές ενώνονταν και μεταξύ τους και έβλεπες χίλιες καμήλες να καταφθάνουν στη Τραπεζούντα, ενώνονταν για λόγους ασφάλειας, για να μην δέχονται εύκολα επιδρομές, και κατέφθαναν στην πλατεία της Τραπεζούντας, στο περίφημο Χάνι, όπου διοχέτευαν τα καλύτερα ίσως των εμπορευμάτων, και από εκεί μετά η πραμάτια πήγαινε ακτοπλοϊκώς στην Κωνσταντινούπολη και στην Ευρώπη. Το φροντιστήριο Τραπεζούντας πρωτοϊδρύθηκε το 1682 από το Σεβαστό Κιμινίτη, αλλά στην τελική του μορφή, έτσι όπως το βλέπουμε τώρα, λειτουργήσε το 1902. Είναι έργο, όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, του μηχανικού αρχιτέκτονα Αλέξανδρου Κακουλίδη και δημιουργήθηκε με δωρεές Ελλήνων, γιατί ήταν ένα ιδιωτικό ελληνικό εκπαιδευτήριο. Λέγεται ότι μαζεύτηκαν περίπου 2.000 χρυσές λίρες για να λειτουργήσει. Έχει περίπου 40 αίθουσες και όλες βλέπουν προς την Μαύρη Θάλασσα. Λειτουργούσε νηπιαγωγείο, δημοτικό, σχολαρχείο, γυμνάσιο και ήταν ουσιαστικά ο φάρος, ένας από τους φάρους της Ανατολής, μαζί με την Ευαγγελική Σχολή της Μήνης βέβαια και τη Μεγάλη του Γένου Σχολή στην Κωνσταντινούπολη. Όταν λειτουργήσε ξανά το 1902 είχε πάνω από 700 μαθητές και θεωρείται ότι ήταν ισότιμο με ένα ελληνικό γυμνάσιο. Η Αγία Σοφία είναι χτισμένη πάνω ή δίπλα σε αρχαίο ναό. Είναι αυτοκρατορικός ναός. Χτίστηκε το 1238 από τον Μανουήλ τον Πρώτο Κομνηνό και υπάρχει και ξεστή επιγραφή που το μαρτυρά. Στο προάβλιο της υπάρχουν πολλές μαρμάρινες πλάκες και υπήρχαν, οι οποίες έχουν μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια από τα ελληνικά νεκροταφεία της Τραπεζούντας. Υπάρχει ένα ανάγλυφο με την ιστορία του Αδάμ και της Εύας
και μέσα στο ναό πάνω από 50 βιβλικές σκηνές. Μέχρι το 1960 λειτουργούσε ως τζαμί. Το 1960 ήρθαν Βρετανοί αρχαιολόγοι και μετά την αποκάλυψη των μοσαϊκών και με δικές τους ενέργειες λειτουργήσε ως μουσείο. Μέχρι το 2013 που μετά από μια δικαστική απόφαση επαναλειτουργεί ως τζαμί, αλλά κρατάει και το μουσιακό του χαρακτήρα. Μπορούμε λοιπόν και σήμερα να επισκεφτούμε την Αγία Σοφία και να δούμε μέρος των βιβλικών αυτών σκηνών. Τραπεζούντα λίγο πριν το ξεριζωμό είχε 50.000 κατοίκους, οι 15 περίπου χιλιάδες ήταν Έλληνες. Ωστόσο η οικονομία ήταν στα χέρια των Ελλήνων και αυτό φαίνεται και από τις τράπεζες. Από τις 5 τράπεζες η μία ήταν υποχρεωτικά του Σουλτάνου, η άλλη τράπεζα Αθηνών και άλλες 3 τράπεζες Ελλήνων, του Καπαγιαννίδη, του Θεοφύλακτου και του Φωστηρόπου. Η δομή, θα έλεγα, της τραπεζούντας ξεφεύγει και από τη δομή μιας τυπικά τουρκικής πόλης, που κέντρο της είναι το τσαρσί, η αγορά, κέντρο της τραπεζούντας είναι η πλατεία, το Μεϊτάν, και γύρω της υπάρχουν οι 9 μαχαλάδες, οι περίφημοι 9 μαχαλάδες της τραπεζούντας, που είναι αντιστοίχως οι 9 ενορίες. Τα εξώτυχα, η Δαφνούντα, ο Χριστός, ο Άγιος Γεώργιος Τσαρδακλής, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, ο Μητροπολιτικός Ναός που δεν υπάρχει πια, η Παπαντή, η Αγία Μαρίνα, ο Άγιος Βασίλειος και της Θεοτόκου.
Σήμερα η τραπεζούντα έχει γίνει πλέον Μπουγιούκ Σαχίρ Μπελετιασί, δηλαδή με τη συνένωση των Δήμων, μεγάλος καλλικρατικός αντιστοίχως θα λέγαμε Δήμος, και έχει πάνω από 1.200.000 κατοίκους. Εδρεύει στην τραπεζούντα το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Μαύρης Θάλασσας, το Καράτενης Τεκνίκ Ουνιβερσιτεσί, με πάνω από 50 σχολές και πάρα πολλά ερευνητικά κέντρα, και είναι, θα έλεγα, το κέντρο των ποντιόφωνων πληθυσμών της περιοχής, καθώς στην τραπεζούντα υπάρχουν πολλές εστίες, όπως στην περιοχή Ματσούκα, στην περιοχή Τόνιας και στην περιοχή των Σουρμένων και του Όφεως ποταμού. Έμβλημα της τραπεζούντας, της σημερινής τραπεζούντας επίσης, είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, η Trabzonspor, που ιδρύθηκε από έναν Τόνιαλη το 1967. Τα χρώματά της είναι το μπορντό και το μαβί, το γαλανό δηλαδή, που κάτοικοι της λένε ότι συμβολίζει τα χαψία, το γάβρο δηλαδή της Μαύρης Θάλασσας, και το μπλε του νερού. Άλλοι λένε ότι το μπορντό είναι το βυζαντινό μπορντό και το γαλάζιο είναι η Μαύρη Θάλασσα, οπότε Βυζάντιο και Μαύρη Θάλασσα ενώνονται. Και εν πάση περιπτώσει όλοι αυτοί είναι κάποια αστική μύθη που υπάρχουν σήμερα στην τραπεζούντα. Όπως και αν έχει, η Trabzonspor είναι ένα σύμβολο στην τραπεζούντα τη σημερινή, και οι κατά καιρούς ύμνοι της ομάδας έχουν γραφτεί από ντόπιους μουσικούς με τη συνοδεία ποντιακής λύρας, και πολλές φορές που βρεθήκαμε στο γήπεδο χορέψαμε στα διαλύματα, στα ημίχρονα ποντιακούς χορούς. Εδώ τελειώνει η επίσκεψή μας στην τραπεζούντα του Πόντου. Ελπίζουμε να περάσατε καλά όσο καλά περάσαμε κι εμείς σε αυτή την πόλη. Να είστε όλοι καλά. Η Παναγιά Αντάμα.
Τι είναι καλύτερο από ένα ριζόγαλο? Δύο ριζόγαλα. Πέφτουνε. Τώρα δεν έχουμε κανένα ριζόγαλο.